Να γίνουν οι εκλογές μας, μάλλον είναι εγώ τώρα και οι εκλογές είμαστε. Υποτίθεται ότι θα αλλάξει κάτι αν γίνουν εκλογές. Και να μην γίνουν πάλι δεν θα αλλάξουν. Οπότε γιατί τζάμπα να κάνουμε έξω. Δεν φτάνουν μας τα χάλια, πρέπει να κάνουμε ακόμα. Θεωρείτε ότι μια νέα κυβέρνηση δεν θα κάνει κάτι καλύτερο στη χώρα? Δεν νομίζω. Για τα πράγματα έτσι πως είναι, οικονομικά, όποιος και να έρθει, αποκλείεται να καλυτερέψουν. Θεωρείτε από τα κόμματα που υπάρχουν, δεν υπάρχει κάποιο που να δίνει μια αξιόπιστη λύση? Μέσα και στα δύο μεγάλα κόμματα φυσικά, και είναι η Δημοκρατία και η ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν καλοί πολιτικοί. Αλλά δυστυχώς το σύνολο δεν μπορεί να κάνουν τίποτα, διότι οι κακοί είναι πιο πολλοί από τους καλούς. Οπότε δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα. Πιστεύεστε κάποιο ακόμα που υπάρχει? Όχι. Γιατί να γίνουν? Δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που μπορεί να βοηθήσει μια αλλαγή στην Ελλάδα? Όχι, να πάνε στο διάλογο όλοι. Όλοι στο διάλογο να πάνε. Ό,τι να γίνουν, τα ίδια χάλια θα έχουν. Κανέναν. Εμπιστεύεστε κάποιον εσείς? Το τι πιστεύω εγώ έχει μια άλλο. Αλλά καλύτερα να γίνουν, να πέσουν και οι δύο. Παιδιά, εκλογές να γίνουν. Είτε γίνουν, είτε δεν γίνουν, το ίδιο φαΐ θα φάμε. Δεν θα αλλάξει τίποτα, πιστεύετε? Για πολλά χρόνια όχι. Δεν υπάρχει κάποιο αξιόπιστο κόμμα που να μπορεί να αλλάξει κάτι στην Ελλάδα? Αξιόπιστο κόμμα. Ίδια αξία έχουν όλα. Για αυτά τα χρόνια που δεν βλέπω βελτίωση, αν θα την προλάβω εγώ. Να σας πω, αν ήθελα να αλλάξει κάτι, όλοι αυτοί που μας κυβερνάν, δεν θα ψηφίζαν ούτε το πρώτο μνημόνιο. Θα πήγαιναν σε εκλογές. Τώρα τι εκλογές να γίνουν, όταν τα ψηφίσαν όλα αυτά τα μέτρα? Τον Απρίλιο λένε όμως εκλογές. Ναι, τον Απρίλιο λένε εκλογές, αλλά λένε ότι οι περικοπές θα αρχίσουν από το Μάιο. Γιατί? Πιστεύετε ότι αν έρθει κάποιο καινούριο κόμμα από αυτά που υπάρχουν, να ανεβεί στην κυβέρνηση, δεν θα αλλάξει κάτι? Από αυτά που ήδη υπάρχουν, ναι. Όχι. Δεν υπάρχει κάποιο αξιόπιστο πολιτικό για πρωθυπουργό? Όχι, η αξιοπιστία χάθηκε τη στιγμή που μέχρι κάποιο σημείο λένε ότι δεν ψηφίζουμε αυτό και μετά ψηφίζουν. Έπειτα βλέπω εγώ το εξής, ότι όλη η Ευρώπη ξεκίνησε και είναι κατά των μέτρων. Οι μόνοι που ισχυρίζονται ότι τα μέτρα είναι σωστά είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Και βλέπω ότι και οι βουλευτές ακολουθούν τους αρχηγούς. Και όχι μόνο οι βουλευτές που ήδη υπάρχουν, αλλά και αυτοί που είναι υποψήφοι. Τα πολλά κόμματα μέσα στη Βουλή θα αλλάξουν κάτι? Βλέπουμε 8-9 κόμματα μέσα στη Βουλή άμα γίνουν εκλογές. Αυτό βοηθάει σε κάτι? Απλώς έγινε διάσπαση. Κοιτάζουν τώρα και πού θα πάει ο καθένας ανάλογα τις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις ρυθμίζουν τα πάντα, ακόμη και τη γραμμή των πολιτικών. Ξέρετε τι, μόνο λείπει εκλογές αυτή τη στιγμή. Μόνο λείπει εκλογές, να κάνουν εκλογές. Όλα είναι εντάξει, όλα πάνε καλά. Τίποτα δεν πάει καλά? Φυσικά. Ακόμα τίποτα δεν είναι καλά. Για εκλογές δεν πρέπει να μιλάνε. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιος αξιόπιστος πολιτικός να μπορεί να αλλάξει την Ελλάδα? Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Θα έρθουν όπως και να έχει, θα έρθουν, αγόρι μου. Θα έρθουν, διότι καλό δεν είναι. Θα έχουμε πολλά έξοδα, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Δεν έψει γίνεται. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, ρε. Όλοι μας κοροϊδεύουν. Αν νομίζεις ότι υπάρχει δικαιοσύνη, εσύ, υπάρχει δικαιοσύνη, τίποτα. Κλέβουνε, κάνουν, καταρριμάζουν. Προθέρθηκαν και γελούσανε. Ότι λέει τα βρήκαμε, λέει. Τι βρήκες? Αυτά που είχες συμφωνήσει, αυτά πήγες και τα υπέγραψες. Πολλές αλλαγές βλέπουμε σε βουλευτές από λαό σε Νέα Δημοκρατία. Έχουμε πολλές αλλαγές. Όλοι για τις θέσεις, για την καρέκλα. Σε είπα, όλοι αυτοί θέλουν κρέμασμα. Όλοι τους. Είναι μόνο για την καρέκλα, δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Ποιος ενδιαφέρεται για αυτό τον φουκαρά που τον έκοψε και συνέχεια τον κόβει τη σύνταξη και συνέχεια τον κόβει και τώρα τον Ιούνιο θα τους ξανακόψει μισθούς, συντάξεις, ανεργία? Ποια είναι τα καλά? Τι πετύχαμε στην Ευρώπη? Τίποτα δεν πετύχαμε.